Ζωντάνεψε την περασμένη εβδομάδα το Διεθνές Ιδρύμα Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Λιτόχωρο Πιερίας, ένας χώρος που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Παμακεδονικής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την προάσπιση του ονόματος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μακεδονίας. Χτίσαμε αυτό το κτίριο και θέλαμε μέσω αυτού του κτιρίου να γίνει ο ομφαλός της γης για να εκπέμπεται η δόξα και η εργασία που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά όχι μόνο. Θέλουμε αυτό το κτίριο, μέσω αυτού του κτιρίου, να υπάρχουν πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και ό,τι άλλοδήποτε έχει να κάνει με τον πολιτισμό εκδηλώσεις. Κάθε 4 χρόνια βέβαια ζωντανεύει αυτό το κτίριο, ζωντανεύει από τους Έλληνες Ομογενείς, ένα κτίριο το οποίο κτίστηκε με χρήματα των Ομογενών, αλλά κυρίως και του ελληνικού κράτους. Έτσι λοιπόν, εμείς εδώ ο στόχος μας ήταν και θα συνεχίσει να είναι ένας, να αναδείξουμε την πραγματική ιστορία και την μεγάλη εκπαιδευτική εκστρατεία του Μεγαλέξανδρου, να απαντήσουμε στους ανιστόρητους και βεβαίως να ενημερώσουμε τους ανιστόρητους και να απαντήσουμε σε όλους τους παραχαράκτες της ιστορίας. Το Αλεξάνδριον άνοιξε τις πύλες του για να φιλοξενήσει το συνέδριο των Αποδήμων Μακεδόνων των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τις αναρκτήριες εκδηλώσεις του 10ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Παμακεδονικών Ενώσεων, με τους συμμετέχοντες να υπογραμμίζουν το αδιαπραγμάτευτο της ιστορικής αλήθειας για τη Μακεδονία. Οι θέσεις των Παμακεδονικών Ενώσεων όλου του κόσμου είναι πάγιες. Πρώτα απ' όλα, θέλω να τονίσω πως δεν δεχόμαστε κανέναν όρο που θα περιέχει τη λέξη Μακεδονία για το όνομα της γείτονας χώρας και θα παραμείνουμε σε αυτό. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μας ενοχλούν τρομερά, ότι στα σχολεία τους γίνεται μια διδασκαλία η οποία έχει περιοχές της Ελλάδος και λένε ότι ανήκουν στην Ενωμένη Μακεδονία, δηλαδή έχουν βασικά εδαφικές βλέψεις για εδώ πέρα. Και το σύνταγμά τους, όλα υπάρχουν θέματα που μας απασχολούν όλα αυτά τα χρόνια. Η ιδέα για την ανέγερση ενός χορού διάδοσης της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Μακεδονίας γεννήθηκε το 1989 και στις 23 Ιουλίου του 1999 εγκαινιάστηκε το κτίριο σε ένα χώρο 50 στρεμμάτων κοντά στο Λιτόχωρο. Ο εμπνευστής της, τότε ύπατος πρόεδρος της Παμακεδονικής Ηνωμένων Πολιτειών, θυμάται. Επισκεφτήκαμε το τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Καραμαλή, με τις ιδέες να δημιουργήσουμε κάτι για το Μέγα Αλέξανδρο. Εκείνος μας συνεβούλευσε να γνωρίσουμε τον καθηγητή Δημήτρη Παντερμαλή και μαζί του να προτείνουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Ήρθαμε εδώ, γνωρίσαμε τον κύριο Παντερμαλή, επισκεφθήκαμε την τοποθεσία, είδαμε τα μέρη και πήγαμε πίσω στον πρόεδρο και το είπαμε ότι ο κατάλληλος χώρος για αυτή είναι η διασταύρωση Λιτοχώρου. Μας είπε ότι αυτό το ορίζει το κράτος. Έδωσε εντολή στον κύριο Κούβελα να μας δωρήσουν τότε να κατοχυρωθούν 50 στρέμματα για το έργο αυτό. Και έτσι άρχισε το έργο. Στο Διεθνές Ιδρύμα Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου φιλοξενήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Ιδρύματος με την ακαδημαϊκό Νίνα Γκαντζούλη να εκλέγεται πρόεδρος της ΥΠΑΤΗ Αρχής του Διεθνούς Ιδρύματος και το Διονύση Πασχάλη να διορίζεται πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θέλουμε να καταστήσουμε αυτό το κτίριο, αυτή την περιοχή και με ακαδημαϊκό σκοπό. Γιατί είμαι εκπαιδευτικός και θα ήθελα αυτή η περιοχή εδώ να αγκαλιάσει ένα ακαδημαϊκό τμήμα πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Εκείνο που θέλουμε για το Ίδρυμα είναι να λειτουργήσει, να γίνει ζωντανό, να υπάρχει εδώ πέρα, να είναι ανοιχτό πάντα και να επισκέπτονται τα παιδιά για να μάθουν για το Μέγα Αλέξανδρο, να μάθουν την ιστορία μας και οπωσδήποτε τα παιδιά του εξωτερικού να έρχονται, να αναβαπτίζονται εδώ και να γίνονται πρεσβευτές της Ελλάδος στο εξωτερικό. Στο Αλεξάνδριο, στο πλαίσιο του συνεδρίου, έγιναν και οι αρχαιρεσίες για τον νέο Προεδρείο της Παμακεδονικής Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόεδρος εξελέγει ο Δημήτρης Χατζής, επιχειρηματίας από τη Λεπτοκαριά.
μεγάλη τιμή για μένα να αντιπροσωπεύω την Παμακεδονική Μερική αυτή τη στιγμή. Διότι έχω γνωρίσει και ξέρω τον αγώνα που έχει κάνει η Παμακεδονική Αμερική. Με την ολοκληρώση του συνεδρίου της Παμακεδονικής Ηνωμένων Πολιτειών και της Αρχιερεσίας, οι συμμετέχοντες αναχώρησαν για τη Φλόρινα, όπου διεξήχθη το 10ο Διεθνές Συνέδριο των Παμακεδονικών Ενώσεων με θέμα τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913.